Θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στην περιοχή των Ανογείων και στους κατοίκους. Η αλήθεια είναι πως έτυχε να βρεθώ το Σαββατοκύριακο. Αγαπούν πολύ την εκπομπή και την Κρήτη TV βέβαια. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου εκεί στους μόνιμους κατοίκους που έτυχε με πολλούς από αυτούς βέβαια να συνομιλήσω. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και για τη φιλοξενία. Αυτή είναι η ταυτότητα των Ανογείων, αυτή η λεβεδιά, η αυθεντικότητα των ανθρώπων. Και δεν τους στηρίζουν όχι μόνο οι κριτικοί τυχαία, καθώς Σαββατοκύριακο επικράτησε η αλήθεια, ενέβη το αδιαχώρητο στην περιοχή, αλλά και άνθρωποι από όλη την Ελλάδα βρίσκονται στα Νόγια, στηρίζουν την περιοχή και βιώνουν τις ομορφιές. Και είναι και μια απόδραση που πολλοί από εμάς θέλουμε. Ήσουν τυχερός που βρέθηκες, αλλά είναι γνωστή και για τη ζεστασιά τους και για τη φιλοξενία και για τα φαγητά. Τώρα μην ξεκινήσω να τα πω όλα, γιατί θα θέλω να φύγω. Δημήτρη, πάνω δεν θα σου πω τι έφαγα. Πρέπει να το μαντέψεις τι έφαγα στα Νόγια και τι γεύτηκα. Η αλήθεια είναι που κάνουν αυτό τον τόπο ξεχωριστό, πέρα από τη λεβεντιά, την παράδοση, όλα όσα έχει τραβήξει αυτός ο ευλογημένος τόπος της Κρήτης, φημίζεται και για τη γαστρονομία. Και για, και για το αντικριστό. Πολύ σωστά λέει ο Δημήτρης, ο σκηνοθέτης μας. Είχε χιόνια, βέβαια, είναι δυνατόν. Θα μας τα πει καλύτερα, βέβαια, η κυρία Έφη Βρέντζου, η οποία είναι γενική γραμματέα του Δήμου Ανογείων. Κυρία Βρέντζου, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Κοσμοσυρωή στα Νόγια το Σαββατοκύριακο. Φαντάζομαι έχετε εικόνα για την κίνηση του διημέρου που σας αφήνει ικανοποιημένους. Αρκετά ικανοποιημένους. Η αλήθεια βέβαια ότι βοήθησε ο καλός καιρός. Κρύο βέβαια, τσουφτερό κρύο, αλλά ηλιοφάνεια. Οπότε έδωσε τη δυνατότητα σε όλους όσους αγαπάνε το χιόνι να έρθουν για μια βόλτα και δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να μαντέψουμε τι φάγατε. Γευτήκανε όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, και τη γαστρονομία της περιοχής. Αυτό που είπα εκεί, το αντικριστό των Ανογείων, νομίζω, κυρία Βρέντζου, είναι... Γι' αυτό απάντησα, λέω, δεν είναι δύσκολο να μαντέψουμε. Είναι σαν να τρως γλυκό. Είναι σαν να τρως γλυκό. Αυτό έχω να πω. Είναι αυτή η αυθεντικότητα, η φιλοξενία. Και πολύ καλά κάνετε, κυρία Βρέντζου, που το αναφέρετε, η φιλοξενία των Ανογιανών, νομίζω, είναι κάτι συγκλονιστικό, κάτι μοναδικό. Και δεν θα πω ξεχωρίζει από άλλες περιοχές της Κρήτης, αλλά την κάνει μοναδική, μία μοναδική περιοχή. Είναι κάτι που αυτό βγαίνει από μέσα μας, που έτσι έχουμε καλλιεργηθεί, έτσι έχουμε μεγαλώσει. Όποιος ξένος και αν έρθει, είτε τον ξέρουμε είτε δεν τον ξέρουμε, θα τον γεράσουμε, σωστά, θα τον φιλοξενήσουμε. Αναφορικά, βέβαια, αναφορικά τώρα με τις πληρότητες, με φόντο και την παραμονή της πρωτοχρονιάς ή τις όποιες κρατήσεις σε καταστήματα εστίασης, τι εικόνα έχετε? Η εικόνα είναι αρκετά καλή γενικά. Τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο που πέρασε οι πληρότητες αγγίξαν το 100%. Πιστεύω ότι θα είναι μια αντίστοιχη κατάσταση και την πρωτοχρονιά, γιατί είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να περάσουν το τριήμερο, αν και εκδηλώσεις δεν γίνονται πολλές, όπως καταλαβαίνετε, και λόγω COVID. Αλλά και μόνο που ο κόσμος έρχεται για να κάνει μια βόλτα, να δει το χιόνι, να περιηγηθεί τα στενά του χωριού, αυτό και μόνο προσελκύει τον κόσμο να γευτεί τη γαστρονομία, να μιλήσει με τους ανθρώπους. Κυρία Βρέντζου, είναι και σημαντικό το ότι ο κόσμος έρχεται και ξαναέρχεται. Δηλαδή δεν επιλέγει τα Νόγια μόνο για ένα Σαββατοκύριακο, αλλά είναι μια επαναλαμβανόμενη επισκέπτες. Σωστά, αυτό επαναλαμβανόμενη επισκέπτες. Πράγματι έχουμε πολλούς επαναλαμβανόμενους επισκέπτες, πολλούς επισκέπτες εντός Κρήτης, οι οποίοι έρχονται 2-3 φορές το χρόνο. Οπότε αυτές οι μέρες είναι μια ευκαιρία για να επαναλάβουμε την επίσκεψη. Εν τω μεταξύ, ιδιαίτερα όταν υπάρχει χιόνι. Αυτό, οι καιρικές συνδίκες αλλάζουν. Θα έχουμε κάποια έξαρση των καιρικών φαινομένων και πιθανότατα το επόμενο Σαββατοκύριακο να υπάρχει περισσότερο χιόνι στα Νόγια. Και γι' αυτό φαντάζομαι θα είστε και προετοιμασμένοι προκειμένου οι δρόμοι να παραμείνουν ανοιχτοί. Βέβαια, όλος ο μηχανισμός του Δήμου είναι σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή. Με τα γκρέιτερ, τις αλατιέρες, όλα τα μηχανήματα έτοιμα, το προσωπικό έτοιμο, να μπορεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση. Κυρία Βρέντζου, με το καλό να εισέλθει το 2022, με το καλό να τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς, ευχαριστούμε πολύ που πάντα προβάλλετε και προτιμάτε τα Νόγια. Σας ευχαριστούμε. Και να έχουμε την
μας, οι ευχές μας για το 2022 τουλάχιστον να έχουμε την υγεία μας το βασικότερο αγαθό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Υποχρέωσή μας και της εκπομπής να προβάλλει περιοχές της ενδοχώρασης και να συνομιλεί, να επικοινωνεί με αυτούς τους ανθρώπους.